συνεχίζουμε το γύρο, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω κάτι την κυρία Τσατάνη, που εκκρεμεί από την προηγούμενη συνάντηση από τις ερωτήσεις του συναδέλφου του κυρίου Βορύδη. Κυρία Τσατάνη, επιβεβαιώσατε ότι έχετε παγιδεύσει, είχατε παγιδεύσει το τηλέφωνο του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Ανοίξτε. Η προηγούμενη ερώτηση είναι. Η απάντησή μου. Ποιος νόμος το απαγορεύει. Και άλλο να φαίνεται ένα τηλέφωνο που κυρία Σατάνη, σας αφήστε κύριε. Συγκρατηθείτε. Εσείς θα συγκρατηθείτε. Εγώ συγκρατούμε. Θα επαναλάβω την ερώτηση του κυρίου Βορύδη. Σας είπε ο κυρίος Βορύδης αν έχετε αποδεικτικά μέσα για την τηλεφωνική συνομιλία που είχατε με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Σας την έκανα αυτή την ερώτηση. Αυτό δεν είναι παγίδευση. Αφήστε σας παρακαλώ. Εσείς τι θέλετε κύριε Βενιζέλο ακριβώς. Τον κανονισμό και το σύνταγμα. Αυτό είναι ο κανονισμός και το σύνταγμα δεν είναι για να το πετάμε έτσι. Ο κανονισμός και το σύνταγμα έχει κανόνες. Ερωτώ λοιπόν. Σας ρώτησε ο κύριος Βορύδης εάν έχετε αποδεικτικά μέσα για την τηλεφωνική συνομιλία που είχατε με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Του είπατε ότι δεν μπορείτε βεβαίως να βεβαιώσετε τι ακριβώς έχετε. Το έχετε γράψει εξάλλου και στην αναφορά σας. Είναι γνωστό αυτό. Ακριβώς αυτό. Επειδή λοιπόν ήταν τηλεφωνική επικοινωνία, σας ερωτώ ευθέως, τι είδους αποδεικτικό μέσο μπορεί να είναι αυτό που να αποδεικνύει μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα σας απαντήσω. Αναφέρομαι επακριβώς στην απάντηση που έδωσα στην προηγούμενη συνεδρίαση σε σχετική ερώτηση του κυρίου Βορύδη. Μάλιστα. Επανερχόμενη πάλι και σε σχέση με όσα έχω εκθέσει στην κρινόμενη αναφορά μου, σας απαντώ ότι πράγματι έχω αποδεικτικά στοιχεία και επιφυλάσσομαι να τα καταθέσω στα αρμόδια όργανα. Τίποτε άλλο δεν έχω να σας απαντήσω. Μάλιστα. Επειδή όμως ένας μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται από τον τρόπο που έγινε το τηλεφώνημα ότι είσαστε στο δρόμο και δεν μπορείτε να μιλήσετε και θα πάτε σπίτι σας, κάνετε μια προπαρασκευή για να υπάρξει αυτό το αποδεικτικό μέσο, κατανοεί ότι αυτό το αποδεικτικό μέσο είναι μια τηλεφωνική παγίδευση αυτής της συνομιλίας. Παρακαλώ. Ας το αρνηθεί η κυρία Εισαγγελέας. Ας το αρνηθεί η κυρία Εισαγγελέας. Και ο κύριος Βενιζέλος δεν είναι εισαγγελέας εδώ. Κύριε Πρόεδρε. Είστε μέλος. Είστε μέλος της Επιτροπής. Είστε μέλος της Επιτροπής. Δεν ξέρετε να διευθύνετε. Πολύ καλά ξέρω και, και είναι κοινή πεποίθηση αυτό. Όχι, κυρία μου. Ναι, ναι. Όχι. Κυρία μου, να... Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, η κυρία Τσατάνη ούτε κατηγορουμένη, ούτε μάρτης είναι. Δεν είναι κατηγορούμενη. Μάρτης είναι και σχολιάζω τα όσα έχει απαντήσει. Έχει έρθει για ακρόαση εδώ. Δεν είναι κατηγορούμενη. Σύμφωνα. Είναι η ακρόαση για μια υπόθεση. Έχει κάνει μια αναφορά στην οποία δηλώνει μέσα ότι έχει αποδεικτικά μέσα για την τηλεφωνική επικοινωνία της με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Όταν λοιπόν το είπε αυτό. Μα ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν το αμφισβήτησε αυτό. Το έγραψε. Δεν το έχει αμφισβητήσει, κύριε Πρόεδρε. Το έχει γράψει. Αφήστε, το ξέρω. Και το επιβεβαίωσε στον κύριο Βορύδη με την ερώτησή του. Ρωτάω ευθέως. Το αποδεικτικό μέσο αυτό είναι τηλεφωνική παγίδευση. Πέστε ναι ή όχι. Έχω απαντήσει, κυρία Πρόεδρε. Έχω απαντήσει επακριβώς στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αναφέρομαι επακριβώς στα πρακτικά στην απάντησή μου. Και επανέρχομαι ότι τα αποδεικτικά μου στοιχεία που αναγράφω, στοιχεία που αναγράφω στην κρινόμενη αναφορά μου, επιφυλάσσομαι να τα καταθέσω άλλο στα αρμόδια όργανα. Άλλο, εγώ δεν σας έχω είπα να απαντήσω κάτι εδώ. Άλλο. Κυρία Τσατάνη, εγώ δεν σας ρωτάω αν τα έχετε εδώ να μας τα δώσετε. Εγώ σας ρωτάω τι είδους είναι αυτά τα αποδεικτικά μέσα. Σας έδωσε μία απάντηση. Γιατί επιμένετε να βάλετε στο στόμα αυτή που θέλετε εσείς. Επειδή εσείς. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορείτε να ρωτάτε και να απαντάτε, να τη διώξουμε τη γυναίκα. Δεν χρειάζεται. Υπερασπίζεστε. Ένας-ένας, παιδιά, ένας-ένας, θα τα πείτε όλοι. Επειδή υπερασπίζεστε συνεχώς για τις ενέργειές σας το κύρος της δικαιοσύνης. Είναι συμβατό
να τονώνεται το κύρος της δικαιοσύνης με τέτοιου είδους συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Απαντήστε μου. Εσείς, ναι. Γιατί είναι, κύριε. Από πού το λέει, ποιος το λέει. Θα μου απαντήσει πρώτα και μετά. Γιατί εσείς, κύριε Βενιζέλο, εμποδίζετε. Εγώ ντρέπομαι που η Επιτροπή Θεσμών μετέρχεται τέτοια μέσα όπως οι ερωτήσεις. Δεν ντρέπεστε όταν ακούτε ότι παγιδεύεται εισαγγελέας. Ντρέπομαι στο όνομα του συντάγματος και του κανονισμού. Κύριε Βενιζέλο, λυπάμαι που ντρέπεστε γι' αυτό και όχι ότι παγιδεύονται τα τηλέφωνα εισαγγελέων από εισαγγελέα. Τέθηκε θέμα. Τι κάνει νιάου νιάου στα καραμίδια. Ποιο μπορεί να είναι ο σκύλος που μιλάει ψέματα. Ο σκύλος. Ναι, ναι. Γιατί αυτό υποδείχνει. Λοιπόν, αφήστε την κυρία να μιλήσει μόνη της. Να μιλήσει μόνη της και μην εξανίστασε. Εγώ. Ναι. Μόνο για τους θεσμούς και για την άφηγα αντισυνταγματική συμπεριφορά. Αν δεν είναι θεσμός η διαφορική υποκλοπή και το απόρριτο της επικοινωνίας, τότε για ποιο θεσμό κόπτεστε ακριβώς. Εμένα θα μου πείτε για το απόρριτο της επικοινωνίας που είμαι ο συντάκτης του ΑΡΤ19. Θα σας εξηγήσω εγώ για το ΑΡΤ19. Ποιος είναι ο θεσμός, σας παρακαλώ, κάντε μια στάθμιση. Κάντε μια στάθμιση επιτέλους. Δεν πρέπει να εφέρπει αυτός ο υπαινιγμός. Σας χρειάζεται, είστε και συνταγματολόγος. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε για να ηρεμήσουμε. Θα διαβάσω ακριβώς την απάντησή σας όπως τη δώσατε την προηγούμενη. Την είπε, κύριε Τραγάκη, δεν είμαστε φιλίσμονες, θα κάθε θυμόμαστε. Δεν την είπε ακριβώς. Είπε ότι θα τα προσκομίσεις. Θα τη διαβάσω επί λέξη. Και δεν θα με εμποδίσει και κανείς. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Όμως είμαι ακριβής. Έχω αναφέρει στην αναφορά μου ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και επιφυλάσσομαι να τα καταθέσω ενώπιον των αρμοδίων οργάνων. Υπάρχει όμως ο συνειρμός, κυρία Πρόεδρε, και εκεί αποβλέπει το ερώτημά σας, ότι όταν ακροόμεθα τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ο κύριος Παπαγγελόπουλος έκανε επανειλημμένος αναφορά στο άρθρο 370α του ποινικού κώδικα. Επανειλημμένος. Αυτό το θέτω μόνο προς προβληματισμό. Μόνο προς προβληματισμό. Είμαστε μέσοι άνθρωποι, κύριε Τραγάκη. Παρακαλώ, προς προβληματισμό. Είμαστε μέσοι άνθρωποι. Προς προβληματισμό. Και όταν μιλάνε κάποιοι, καταλαβαίνουν τι εννοούν. Προς προβληματισμό, ανασύρω από τα πρακτικά τι είχε πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αναφερόμενος δύο φορές στο άρθρο 370α του ποινικού κώδικα. Όταν βλέπεις την αναφορά ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία, ποια μπορεί να είναι. Δεν λέει η κυρία Τσατάνη, κύριε Τραγάκη, ότι ήμουνα με τον κύριο Τάδα και πήγα σπίτι. Και μαζί, κυρία Πρόεδρε, ακροαστήκαμε με τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Ρωτήσατε. Κυρία Πρόεδρε, θέλω το λόγο επί των ερωτήσεών σας να κάνω και εγώ ερώτηση. Παραπέμπει σε τηλεφωνική υποκλοπή. Ναι, όχι. Λοιπόν, θέλω και εγώ να κάνω ερώτηση. Είναι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Τι θέλετε, κύριε Βενιζέλο. Θέλω να κάνω ερώτηση για την ερώτησή σας. Με ποιον, στην κυρία Τσατάνη. Μα δεν την έχετε αφήσει να μου απαντήσει. Ας απαντήσει. Να την αφήσω εγώ να σας απαντήσει. Να την αφήσω να σας απαντήσει. Όχι να απαντήσει εσάς πρώτα και μετά σε μένα. Μα δεν την αφήνετε. Απάντησε όμως. Ορίστε, όχι απάντησε. Ξεσηκωθήκατε να μην μου απαντήσει. Δώστε της το λόγο. Ξεσηκωθήκατε να μην μου απαντήσει. Δώστε της το λόγο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς εντωμεταξύ ποιος είναι ο λόγος. Δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον καταναώ. Εγώ πάντως, κυρία Πρόεδρε, άκουσα απάντηση. Κάντε λοιπόν την ερώτηση. Κυρία Τσατάνη, στην αναφορά σας και στα όσα είπατε απαντώντας τον κύριο Βορύδη, εννοείτε ότι διαθέτεται μη νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία ή επικαλείστε την ύπαρξη νομίμων αποδεικτικών στοιχείων. Προσβερή ερώτηση. Ό,τι ακριβώς έχω απαντήσει αναφέρομαι στα πρακτικά. Έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιφυλάσσομαι να καταθέσω στα αρμόδια όργανα. Αποδεικτικά στοιχεία, είμαι εισαγγελική λειτουργός πάνω από 35 χρόνια. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Τι εννοώ με τη φράση αποδεικτικά στοιχεία. Αναφέρομαι επακριβώς. Δεν δεσμεύεται, γιατί θα τα προσκομίσει. Δεν δεσμεύεται. Θα τα προσκομίσω στα αρμόδια όργανα. Τι θέλετε ακριβώς εσείς. Και κυρία Πρόεδρε. Θα σας πει ότι είναι νόμιμα. Δεν είναι νόμιμα.
Αυτό το συμπέρασμα από πού το βγάλατε? Η κυρία Τσατάνη. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Δεν λέει ότι είναι νόημα. Από πού το βγάλαμε? Την κοινή λογική. Αφήστε την κοινή λογική. Βγείτε στο δρόμο. Αφήστε την κοινή λογική. Είστε ένα κανονικό άνθρωπο. Μην κάνετε προκατηλημένο. Πηγαίνετε. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Γιατί εδώ δεν έχουμε διαδικασία πια. Τι έκανε στην ερώτηση? Δεν έχουμε διαδικασία πια. Με συγχωρείτε πολύ. Δώστε μου τον λόγο, δώστε μου τον λόγο. Μα είναι ερωτήσει πρόεδρε και σηκώνεστε. Όχι, δεν σα το δίνω. Γιατί δεν είναι, δεν γίνεται. Θα πετάγεστε να λέτε ότι δεν είναι νόμιμα, αλλά μετά δεν σου δίνω τον λόγο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Α, έτσι είναι. Αυτό είναι διαδικασία Προέδρου Επιτροπή. Το βεβαιώνει η ίδια εμέσω. Λέγοντα ότι το συμπέρασμά σα, το συμπέρασμά σα, επαφή. Θέλω να τα χαρακτηρίσω. Αυτό κυρία είναι Προέδρε. Διαδικασία Προέδρου. Λογικά μιλάμε, κύριε Βουρίδη, είστε και δικηγόρος. Κυρία Προέδρε, δεν έχω τελειώσει. Θέλετε εσείς, κυρία Ιβαντίδη. Έχετε ξαναδεί. Δεν έχω τελειώσει, κυρία Προέδρε. Κάνατε την ερώτηση, αυτό ζητήσατε. Μα, με συγχωρείτε. Όχι, δεν θα η κάνουμε καινούργιες ερωτήσεις. Δεν έχει σχόλιο. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω ερώτηση επί της απαντήσεως. Δηλαδή είναι εντάξει, όλοι να κάνουμε και ερωτήσεις να ξαναρχίσουμε. Μισό λεπτό, μην σπαταλάμε το χρόνο σε διαδικαστικά θέματα. Κυρία Τσατάνη, με συγχωρείτε. Για να συνοούμεθα, εννοείτε ότι θα κάνετε χρήση όποιων στοιχείων έχετε όπως προβλέπει ο κώδικας ποινικής δικονομίας και το ουσιαστικό δίκαιο? Η απάντησή μου είναι η επίκληση και η προσαγωγή των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία επικαλούμε στην κρινόμενη αναφορά μου θα γίνει μέσα στα πλαίσια της νομιμότητος και σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέπετε. Και κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επενθυμίσω στην Επιτροπή σας ότι η ακρόασή μου, ότι εδώ ευρίσκομαι για διευκρινήσεις, ότι ευρίσκομαι ενώπιον της Επιτροπής σας για διευκρινήσεις. Σεβάστηκα το έργο της Επιτροπής σας, ότι είμαι η καταγγέλουσα και όχι η καταγγελωμένη ή ενδεχομένως η κατηγορουμένη. Συμφωνώ, κυρία Τσατάνη, δεν το αμφισβήτησα ποτέ αυτό. Ναι, από εσάς διατηνόμενα ή αιτιάσιστα ότι εγώ βεβαίωσα ότι δεν είναι νόμιμα τα αποδεικτικά στοιχεία, δεν νομίζω ότι παρέλκει να προβώσω οποιαδήποτε χαρακτηρισμό. Κυρία Πρόεδρε, επειδή σας αρέσουν τα νομικά, παρανόμως κτυφαίνεται αποδεικτικά μέσα. Δεν απαντώ σε προσωπικές ερωτήσεις. Α, όχι. Επειδή, αλλά την κρίση επί της νομιμότητας την κάνετε. Λοιπόν, αλλά μετά δεν απαντάτε. Παρακαλώ, κύριε Βορύδη. Κτυφαίνεται αποδεικτικά μέσα, υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας ή όχι? Ναι, τα παράνομα ή όχι? Ξέρετε καμία? Ξέρετε κανένα περίπτωση? Γιατί εγώ ξέρω. Εάντε λοιπόν τώρα. Δηλαδή λοιπόν τώρα τα παράνομα αποδεικτικά μέσα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Είπε ότι είναι νόμιμα τα στοιχεία. Πράγμα θα μπορούσε να το έχει κάνει εδώ και μισή ώρα η κυρία Τσατάνη. Λοιπόν, με νόμιμο τρόπο, εμπάσχετο. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Για να ερεμήσουν λίγο τα πνεύματα, ναι. Θεωρώ ότι και μόνο ο υπαινιγμός, ο οποίος υφέρπει ότι υπάρχει μαγνητοφώνηση, προκαλεί σοκ τουλάχιστον στους νομικούς κύκλους της χώρας. Πιστεύω ότι πρέπει τώρα να διαλευκανθεί, να υπάρξει ρητή απάντηση ότι όχι, δεν υπάρχουν στοιχεία μαγνητοφώνησης. Διότι αν μία εισαγγελική λειτουργός, κορυφαία κατά τεκμήριο, μαγνητοφωνεί έναν αναπληρωτή υπουργό, πραγματικά αυτό προκαλεί σοκ και είναι θέμα δημοκρατίας κιόλας. Ως εκ τούτου πρέπει τώρα να αποσαφινιστεί, να πάρει εκ νέου θέση η κυρία Τσατάνη. Φρονώ ότι θα πρέπει να, με ένα ναι ή ένα όχι όσον αφορά πιθανή μαγνητοφώνηση. Διότι αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι παράνομο. Και μάλιστα η χρήση επισύρει θέματα κακουργήματος και ποινών κακουργηματικής πράξης. Εσείς, κύριε Τζαβάρα, τι θέλετε? Εμένα, κυρία Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα εξής. Στα πλαίσια της ακροάσεως της κυρίας Τσατάνη έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα τα οποία πιστεύω μέχρι σήμερα τα αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια της ευπρέπειας και στα πλαίσια της νομιμότητας και της κανονικότητας. Η ερώτησή σας όμως για μέ προσωπικά θέτει ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα στο πεδίο διαδικασιών τις οποίες έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε πρωτίστως. Και επειδή από την πλευρά της αριστεράς βέβαια πλέον έχω συνηθίσει να γίνεται αυτού του είδους η καταχρηστική αναφορά σε τέτοιες πρακτικές, θα σας πω το εξής.
Θέλω να μου πείτε, από τη στιγμή που ισχύει ο κανόνας και η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας εδώ, με ποιο δικαίωμα ρωτάτε την κυρία Τσατάνη, η οποία ήδη έχει δεχθεί μία διαδικασία πειθαρχική, να σας αποκαλύψει το είδος, την ποιότητα και το χαρακτήρα των αποδείξεων που θα χρησιμοποιήσει στα αρμόδια όργανα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο? Εγώ ειδικά από εσάς θα σας απαντήσω. Δεν το περίμενα ποτέ. Θα σας οι άλλοι απαντήσω. Εδώ συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εσείς χρόνια στις αίθουσες των δικαστηρίων υπερασπιστείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται, πραγματικά σας το λέω και λυπάμαι γι' αυτό, μία εικόνα η οποία δεν σας ταιριάζει. Ωραία. Πέρα από ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής, ναι, να σας θα οφείλατε τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα να έχετε ευαισθησία. Κοιτάξτε, κύριε Τζαβάρα, πρώτον, όταν έκανα εγώ τις ερωτήσεις στην κυρία Εισαγγελέα, δεν τη ρώτησα αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες και δεν με αφορούν. Μέσα που τις ρωτάτε, δεύτερο, σε ποια περίπτωση δεύτερο, θα τα χρησιμοποιήσει. Τη ρώτησε ο κύριος Μωρίδης. Αφήστε να σας απαντήσω. Εάν είχα τέτοιο ζήτημα να την οδηγήσω σε αυτοενοχοποίηση, θα το είχα κάνει όταν είχα ξεκινήσει τις ερωτήσεις μου. Δεύτερον, στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο κύριος Βορύδης άνοιξε το θέμα. Απάντησε λοιπόν τότε η κυρία Τσατάνη ότι έχω αποδεικτικά μέσα και θα τα χρησιμοποιήσω. Επειδή αυτό είχε ανοίξει ένα ολόκληρο θέμα και στον τύπο και παντού με την αναφορά της, όπου ρητά αναφέρεται ότι έχω αποδεικτικά μέσα, και όταν μιλάς για τηλεφωνική συνομιλία, τουλάχιστον ο μέσος άνθρωπος όταν μιλάει για αποδεικτικά μέσα αντιλαμβάνεται τι είναι τα αποδεικτικά μέσα. Γιατί δεν ξέρω, κύριε Βορύδη, εσείς τι αντιλαμβάνεστε. Θα το έλεγε, κύριε, θα το έλεγε. Σας το είπα, θα έγραφε μέσα, ήμουνα με το γιο μου, ήμουνα με τον κύριο Τάδε, δεν έγραψε τίποτα. Και δεύτερον, επειδή υπάρχουν και εξαιρέσεις στο 370, όπως ισχυρίζεται και ο κύριος, δεν είναι ντε και καλά. Ο κύριος Βορύδης. Τις εξαιρέσεις τις είχα και ο κύριος Ευαγγελόπουλος ως υπουργός πριν από λίγους μήνες. Και αντιταχθήκαμε για παραβίαση του άρθρου 19 του συντάγματος. Θυμάστε ότι ο κύριος Ευαγγελόπουλος επέτρεψε τη χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων για εγκλήματα διαφθοράς. Με την ψήφο σας. Με ποιο θέμα? Δεν θυμάστε ότι πριν από 6 μήνες εισήχθη στη Βουλή με πρωτοβουλία του κυρίου Ευαγγελόπουλου τροποποίηση του άρθρου 270α του ποινικού κώδικα και επιτρέπει τη χρήση αποδεικτικών μέσων. Για τα εγκλήματα διαφθοράς. Όπως αυτά τα οποία συνδέονται με την αναφορά της κυρίας Τσατάνης. Α, είναι τέτοιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό το οποίο επεδίωκα ήταν και είναι φανερό πια, διότι όταν ρώτησε ο κύριος Βορύδης υπήρξε απόλυτη σιωπή. Όταν ρωτάω εγώ υπάρχουν οι μόνιμοι αντιρρησίες, οι οποίοι δεν μπορούν καν να συγκρατηθούν, όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Τζαβάρας. Ναι, βεβαίως, μέχρι το πρωί, κύριε Βενιζέλο. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν το ποιος υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι στόχο είχε η ερώτησή μου. Είναι φανερό. Εδώ με ποιο τρόπο ερμηνεύονται οι παρουσίες, οι στάσεις, οι ερωτήσεις του καθένα μας και πού στοχεύουν στο τέλος. Κυρία Πρόεδρε, τι είναι αυτά που λέτε? Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλούμε, τι είναι αυτά? Πάρα πολύ. Μα τι είναι αυτά? Από σας δεν το περίμενα ποτέ. Δεν αφήνουν να απαντηθούν ερωτήματα. Αυτό δεν είναι επιτροπή θεσμών. Ο κύριος Βενιζέλος δεν επιτρέπει να απαντηθεί το ερώτημά μου. Παρεμβαίνει να αποτρέψει την απάντηση. Τι ακριβώς είναι ο ρόλος σας, κύριε Βενιζέλο? Ναι, της Επιτροπής. Αυτό επιτρέπω, ναι. Δεν θέλουμε, και κύριε Βενιζέλο, να μας προστατεύετε. Θέλω το λόγο η προσωπική. Και δει εσείς. Ναι. Ολοκληρώστε λοιπόν το προσωπικό σας. Ακούστε, ναι, κυρία Πρόεδρε. Εδώ η Επιτροπή έχει
επιληφθεί της κατάστασης στη δικαιοσύνη. Και με τις παρεμβολές σας τις σημερινές και τις πρόσθετες ερωτήσεις σας, προκύπτει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δικαιοσύνης. Έχει υποβληθεί μία αναφορά η οποία έχει εκλειφθεί ως μηνυτήριος κατά υπουργού. Αυτή δεν αντιμετωπίζεται, αλλά αυτή που υπέβαλε την αναφορά διώκεται πειθαρχικά και ενδεχομένως και ποινικά. Έχει υποβληθεί μία μήνυση κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία δεν έχει, από ό,τι μαθαίνουμε, αντιμετωπιστεί με προκαταρτική εξέταση. Βλέπουμε στην κορυφή της εισαγγελικής ιεραρχίας να υπάρχουν αντιδικίες, συγκρούσεις, οι οποίες παίρνουν τη μορφή πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών και αντιθέτων πρωτοβουλειών δικονομικών, μόλις μεταβληθούν τα πρόσωπα που χειρίζονται μία υπόθεση. Άρα πρόκειται για μία κατάσταση πρωτοφανή, η οποία επηρεάζει, θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία επηρεάζει και την ατμόσφαιρα υπό την οποία λειτουργεί η Επιτροπή Θεσμών. Διότι εσείς εμφανίζεστε πρόεδρος ούσα της Επιτροπής να εκπροσωπείτε απόψεις, στενά και επιθετικά κυβερνητικές. Ναι, το ξέρουμε, άλλο καινούριο τίποτα. Να μας προσβάλλετε, κάθε φορά που ασκούμε τα καθήκοντά μας και υπερασπιζόμαστε το κύρος των θεσμών, αρχίζοντας από κύρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί το κύρος της Επιτροπής και των μελών της υπονομεύεται όταν εμφανίζεται η ίδια η Επιτροπή δια της Προέδρου της να παραβιάζει το Σύνταγμα και θεμελιώδεις κανόνες σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πεδίο της προσωπικής ασφάλειας και ελευθερίας. Υπό την έννοια αυτή, η φράση σας ότι εμείς, εγώ προσωπικά, δεν αφήνω να απαντήσει η κυρία Τσατάνη, η οποία έχει έρθει να ακροαστεί, ενώ εγώ της υπέβαλα την πιο ευθεία και βασική ερώτηση σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα. Ή ότι είμαστε οι μονίμως αντιρρησίες, λες και η άσκηση των κοινωνιστικών καθηκόντων είναι μομφή την οποία θα διατυπώσετε, είναι εκφράσεις προσβλητικές, άγονες, και σας παρακαλώ πολύ να τις ανακαλέσετε. Δεν τις ανακαλώ. Μήπως μπορείτε να μας αποκαλύψετε ποια είναι η σκοπιμότητα που υπηρετούν οι τοποθετήσεις μας, γιατί για μένα είναι βαρύ αυτό που είπατε. Είπατε ότι γνωρίζετε τι ακριβώς εξυπηρετεί η τοποθέτηση που κάνω εγώ προσωπικά επάνω σε αυτό το θέμα. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να έχω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να έχω το λόγο για τη διαδικασία. Μπορώ να λύσω το θέμα, κυρία Πρόεδρε. Για τη διαδικασία, μπορεί να έχω το λόγο για τη διαδικασία. Μπορώ να λύσω το πρόβλημα. Αν δεν κάνω λάθος, η συνεδρία είναι δημόσια. Όσοι λοιπόν έχουν την υπομονή ή τέλος πάντων θέλουν να παρακολουθήσουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που ακολουθείτε, συνεχίζω, ούτε φοιτητική συνέλευση. Η χειρότερη. Γιατί δεν μπορεί να μπει μια σειρά. Ρωτάει, απαντάει. Ρωτάει, απαντάει. Χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα. Γιατί αυτό το πράγμα συνέχεται κάθε φορά. Ο μισός, τα 3/4 του χρόνου τρώγονται με τέτοιες ιστορίες. Ο καθένας αντιλαμβάνεται. Έγινε μια ερώτηση, απαντήθηκε. Καταλαβαίνουμε. Λογικοί άνθρωποι, μας όλοι. Το τι γίνεται. Τώρα το τι συμπεράσματα θα βγάζει ο καθένας είναι άλλο θέμα. Γιατί θα πρέπει να τρώμε το χρόνο μας δηλαδή. Με όλη αυτή την ιστορία συνέχεια. Να πετάγεται ο ένας πάνω στον άλλον για να γίνεται όλο, και μια διάλεξη κάθε φορά από όλους. Μπορούμε να περάσουμε σε τέτοια διαδικασία. Μέχρι να περάσουμε, εγώ δεν κάθομαι άλλο να ακολουθώ αυτό το πράγμα. Πληρώνουμε. Τι θέλετε, κύριε Θανσή. Ελπίζω σε 2 λεπτά να λύσουμε το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω σήμερα ξεφύγατε. Κύριε Βορύδη, με διακόπτετε στην Ολομέλεια, με διακόπτετε και εδώ. Κύριε Βορύδη, και στο Λομέλια προχθές δεν με προσέχατε. Ξέρω ότι όπως, μπορείτε όπως ο Ριγένης να παρακολουθείτε και να μιλείτε, αλλά να μιλήσω.
Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι σήμερα ξέφυγε η διαδικασία γιατί μετατρέψετε την Επιτροπή σε ανακριτικό γραφείο και ποινική διαδικασία, πολύ περισσότερο που δεν έχει κατά νόμο μετατραπεί η Επιτροπή μας σε Εξεταστική Επιτροπή. Το ζήτημα λοιπόν το οποίο ανέκυψε δεν ήταν σωστές ερωτήσεις που κάνατε, αλλά για να το λύσουμε. Η μαγνητοσκόπηση απαγορεύεται παντελώς. Αυτό όμως δεν το ξέρουμε τι έχει κάνει. Επιτρέπεται όμως, σύμφωνα με την ομολογία, να αρθεί το αξιόπινο της μαγνητοφώνησης εάν υπάρχει κατάσταση ανάγκης του προσβαλλομένου. Αυτό θα μας το πει εκείνη, γιατί δεν ξέρουμε τι διαμήφθηκε και θα φανεί στα αρμόδια δικαστήρια. Ήταν σαφέστατη λοιπόν, και αυτό φαντάζομαι υπονοούσε, ότι αν χρειαστεί, γιατί θίγουμε και βρέθηκα σε κατάσταση ανάγκης, θα πω στα δικαστήρια. Συνδυασμός 370 του ποινικού κώδικα για τους μη νομικούς και το 197 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Να τελειώσει. Να πει, εδώ, ναι, όχι. Όλη η συζήτηση τώρα μία ώρα ήταν περιττή. Μόνο με αυτό τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή την απάντηση έδωσε. Τώρα, αν εννοεί αυτό και φαντάζομαι αυτό εννοεί για την έγκριτος νομικός, θα λυθεί το θέμα εάν κριθεί δικαστικό. Να δώσει λόγο, και εφόσον και ο κύριος Παπαγγελόπουλος νομίζω ότι θίγεται από την μαγνητοσκόπηση, αν και διώκεται αυτεπάγγελτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κατάσταση ανάγκης, λύγει το θέμα. Συνεπώς, θα προχωρήσουμε, κυρία Πρόεδρε. Να προχωρήσουμε, αλλά να θυμόμαστε γιατί χάσαμε μία ώρα, έτσι. Τη χάσαμε με την παρεμβατική ερώτησή σας, η οποία ερώτηση ενήχε και απάντηση. Ναι, και γιατί θα υπήρχε πρόβλημα λοιπόν, αφού ως ονούπο αυτό θα κριθεί, θα γίνει χρήση και θα αποφασιστεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Έχει ζητήσει η κυρία Καβαδία και ο κύριος Συρίγος, ποιος έχει ζητήσει.